καλησπέρα σα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με το αποτέλεσμα τη εκλογική αναμέτρηση τη ΣΥΠΑ που θα αναδείξει το νέο πλανητάρχη. Οι δύο μονομάχοι με δηλώσει του στι πρώτε πρωινέ ώρε διεκδίκησαν την νίκη για τον εαυτό του. Αν και εξακολουθούν να αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα από κάποιε πολιτείε, ορισμένε από τι οποίε μπορούν να κλείνουν προ τη μία ή την άλλη πλευρά και θεωρούνται πολιτείε κλειδιά. Η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ισκόνσιν και η Τζόρτζια. Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ο δημοκρατικός υποψήφιο Τζο Μπάιντεν προηγείται ελαφρά του Ρεπουμπλικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ σε αριθμό εκλεκτόρων. Για να εξασφαλίσει την Προεδρία χρειάζεται 270 εκλέκτορες. Ο Πρόεδρος Τραμπ στις δηλώσεις του ενώπιον των υποστηρικτών του δήλωσε «Ειλικρινά, πράγματι νικήσαμε». Αλλά στη συνέχεια έσπευσε να θέσει θέμα εγκυρότητας του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας του, με προσφυγή στο ανώτοτο δικαστήριο για να να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Το επιτελείο του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η νομική του ομάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του. Ένα βήμα από το καθολικό lockdown φαίνεται να βρίσκεται η Αττική, καθώς καταγράφεται καθημερινά αυξημένος αριθμός νέων κρουσμάτων. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους με βάση τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις ανακοινώσει θα κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργό αύριο το μεσημέρι στι 12. Έχοντας το πλευρό του τον καθηγητή Σωτήρι Τσιόδρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη, μιλώντας στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας τόνισε ότι είναι σημαντικό να γίνουν οι ίδιοι οι πολίτες ενεργοί πρωταγωνιστές στη μάχη εναντίον του κορονοϊού. Η Αθήνα το πρωί θυμίζει άδεια πόλη. Τα μέτρα που ισχύουν από χθε στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, με τα καταστήματα τη εστίαση να είναι κλειστά, ερήμωσαν του δρόμου, ενώ οι έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Την πρώτη ημέρα των νέων περιοριστικών μέτρων σε πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα για την αποφυγή διάδοση του κορονοϊού, η Ελλάδα προχώρησε σε τρει συλλήψει, ενώ βεβαίωσε συνολικά 37 παραβάσει, λειτουργία καταστημάτων, 417 για μετακίνηση σε απαγορευμένε ώρε και 1.741 για μη χρήση μάσκη. Gracias. Έρημη πόλη θυμίζει από χθε και η Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι τη συμπρωτεύουσα συμμορφώνονται θέλοντα και μη στι αυστηρέ επιταγέ του lockdown. Στου δρόμου η κίνηση είναι ελάχιστη, ενώ ανάμεσα στα άλλα απαγορεύτηκε ακόμα και το take away στην εστίαση. Η πρώτη νύχτα των απαγορεύσεων ήταν πρωτόγνωρη για τη Θεσσαλονίκη. Οι πολίτε στου δρόμου ήταν ελάχιστοι και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν μετρημένα στα δάχτυλα. Μετά τι 9 το βράδυ, άλλωστε, οι μόνε μετακινήσει που επιτρέπονται είναι για λόγου εργασία, υγεία ή βόλτα του κατοικιδίου. Όπως διευκρινίστηκε σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερών, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα και καθοδόν εξυπηρέτησης επιτρέπονται, αλλά δεν αποτελούν λόγο αυτοτελούς μετακίνησης των πολιτών. Η έλεγχη της αστυνομίας για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων είναι συνεχής και οι παραβάτες πληρώνουν τσουχτερά πρόστιμα. Ανάλογη όμως είναι η εικόνα που κυριαρχεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το στίχημα τώρα είναι να ανακοπεί η ταχύτητα της διασποράς του ιού ώστε να μείνει όρθιο το σύστημα υγείας, το οποίο δοκιμάζεται σοβαρά στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήσε σήμερα ο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο συνομίλησε με εργαζόμενου στο νοσοκομείο Γεώργιο Παπα-Νικολάου. Σε δηλώσει του, ο κύριο Τσίπρα τόνισε: Η κατάσταση που επικρατεί στα, νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά είναι δραματική και κάποιοι έχουν εγκληματικέ ευθύνε για αυτή την ολιγορία, την αδράνεια σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά τη, η Φόφη που είχε τηλεδιάσκεψη με εργαζόμενου στον χώρο τη Εστίαση, σημείωσε: Ειδικά για την Εστίαση. Προτείνουμε στοχευμένα και ουσιαστικά μέτρα και θα παλέψουμε μέσα και έξω από τη Βουλή να θεσμοθετηθούν πριν να είναι αργά. Ο Δημήτρη Κουτσούμπα συναντήθηκε με εκπροσώπου της ΟΛΜΕ και δήλωσε: Απαιτούμε άμεσα δωρεάν μαζικά τεστ για όλου του μαθητέ, για όλου του εκπαιδευτικού και του γονεί. Στην απόφαση των Πριτάνιων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνοντας «Εάν διστάζουν να πράξουν το αυτονόητο, τότε άσα αντικατασταθούν μαζί με τον τρόπο εκλογής τους. Οι ίδιοι και η κυβέρνηση πλέον φέρουν ακέραια την ευθύνη». Ο γραμματέας του Μέρα 25, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι έρχεται τσουνάμι λουκέτων επειδή δεν κουρεύονται τα χρέη προς το δημόσιο. Η Τουρκία συνεχίζοντας τις προκλήσεις εξέδωσε νέα ναύτεξ μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου με την οποία στέλνει τον Μπαρμπαρό για έρευνε εντό τη Κυπριακή ΑΟΣ. Η Άγκυρα επέλεξε να προχωρήσει σε μία ακόμη προκλητική ενέργεια και μάλιστα χθε το βράδυ, λίγη ώρα μετά τη λήξη τη πρώτη συνάντηση του Προέδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκο Αναστασιάδη, με τον ηγέτη τη τουρκοκυπριακή κοινότητα Ερσίν Τατάρ. Η Αθήνα συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο. Σήμερα ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια βρίσκεται στο Βερολίνο. Συναντήθηκε με τον Wolfgang Βολφκ... Σόιμπλε, στην κορυφή τη ατζέντα των σημερινών συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα οι συνεχιζόμενες προκλήσει τη Άγκυρα. Έτσι έχουν τα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σα απόψε στο κεντρικό δελτίο Edition του ΣΤΑΡ στι 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.